Συνολικά 18 μέρες έχουν περάσει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ο πολέμος μένεται, χωρίς να φαίνονται στον ορίζοντα σημάδια που να δημιουργούν αισιοδοξία για κατάπαυση του πυρός. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με πυράβλους κατά ουκρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην πόλη Γιαβόριβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα. Η πόλη συνορεύει και με το Λβίβ. Μέλος των σωστικών συνεργείων που επιχειρούν στον τόπο της επίθεσης ανέφερε πως τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν και ακόμη 57 τραυματίστηκαν. Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 8 πυράβλους. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ξένοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές εργάζονται στην εγκατάσταση. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά της στρατιωτικής εγκατάστασης ως τρομοκρατική επίθεση. Η εν λόγω εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι η μεγαλύτερη στο δυτικό τμήμα της χώρας και παραδοσιακά ο τόπος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από τα πεδία της μάχης, μεγάλος όγκος ρωσικών δυνάμεων από την Κριμαία επελάβνει με προορισμό την Οδυσσό, την οποία η Μόσχα σχεδιάζει να αποκλείσει από στεριά και από θάλασσα, κόβοντας εντελώς τις διεξόδους της Ουκρανίας προς τη Μαύρη Θάλασσα. Τη μετακίνηση ισχυρότατων δυνάμεων από την Κριμαία προς την Οδυσσό επιβεβαιώνουν και οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες ενημέρωσαν την κυβέρνηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στην Οδυσσό, οι Ουκρανοί έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται για πολιορκία. Την ίδια ώρα, σε βραδινό του μήνυμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανέφερε πως η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει νέες ψευδοδημοκρατίες στη χώρα του για να τη διασπάσει. Αναρτώντας ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι κάλεσε τις περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Χερσόνας, η οποία καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, να μην επαναλάβουν την εμπειρία του Ντονέτσκ και του Λοκάνσκ. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου. Ο Στόλτεμπεργκ πρόσθεσε ότι αν και ο Ουκρανικός λαός αντιστέκεται με θάρρος στη ρωσική εισβολή, οι επόμενες μέρες είναι πιθανό να φέρουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής 3.687 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Την ίδια ώρα, το γύρο του κόσμου κάνει είδηση για επίθεση στη Λαύρα του Σβιατόγυρσκ στην περιοχή του Ντόνετσκ. Η είδηση μεταδόθηκε από τα διεθνή πρακτορία που υποστηρίζουν πως η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 11:05 το βράδυ του Σαββάτου. Πληροφορίες αναφέρουν πως γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης. Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Η Λαύρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σβιατόγυρσκ είναι μοναστήρι του 13ου αιώνα που υπάγεται στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ φιλοξενεί τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη του Σβιατόγυρσκ. Βίντεο που κοινοποιήθηκε από το γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που ο δήμαρχος της Μελιτόπολης απάγεται από τις ρωσικές δυνάμεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να καταγγέλει σήμερα και δεύτερη απαγωγή Ουκρανού δημάρχου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, οι ρωσικές δυνάμεις απήγαγαν το δήμαρχο της πόλης Δνιπορούντνε στα νότια της χώρας. Με τις εκρήξεις να συνεχίζονται, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και πλήθος σημείων των πόλεων έχουν μετατραπεί σε νεκροταφεία. Στο Κίεβο, όπου αναμένεται η μεγάλη μάχη, οι πολίτες απομακρύνονται μαζικά. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι επιχειρούν να βρουν ασφαλές σημεία στα καταφύγια. Ο κόσμος σε κατάσταση πανικού ακούει τις σιρήνες του πολέμου να ηχούν ακατάπαυστα και ο φόβος ότι η μάχη στην Ουκρανική πρωτεύουσα πλησιάζει γιγαντώνεται.